να πω ότι είναι μια μέρα αγώνα που συνδυάζει πάρα πολλά τοπία αντίθεσης πάλι διεκδίκησης. Να ξεκινήσω, γιατί είμαι και γυναίκα, από την... από το γεγονός ότι σήμερα 8 του Μάρτη τιμάμε τους αγώνες, τους διαχρονικούς αγώνες των γυναικών από το 1857 που βγήκαν στο προσκήνιο οι εργάτριες, οι φάντριες της Νέας Υόρκης και διεκδίκησαν ίσα δικαιώματα στην εργασία, στη ζωή. Μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν έχουν κατοχυρωθεί θεμελιώδη δικαιώματα της γυναίκας. Ζούμε ένα καθεστώς ουσιαστικά κατ' επίφαση ισοτιμίας. Βλέπουμε και διαπιστώνουμε καθημερινά περιστατικά γυναικοκτονίας, έμφυλης βίας, υποβάθμισης απαξίωσης. Να πω ότι οι συναδέρφισές μας, οι αναπληρώτριες και οι αναπληρωτές βέβαια, βιώνουν ένα καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και έχουμε συναδέρφισα αναπληρώτρια που χτύπησε στο χώρο της εργασίας της, γιατί είναι σχολείο, δουλεύει σε σχολείο ειδικών αναγκών και εκεί έχουμε και διάφορα τέτοια περιστατικά, και δεν καλύφθηκε από τη σύμβασή της. Πήγε, θεραπεύτηκε, πήγε στο νοσοκομείο και προβλέπεται η κάλυψη μόνο 15 ημερών. Αυτό βέβαια αφορά και τους άνδρες. Έτσι, δεν είναι ότι αφορά μόνο τις γυναίκες. Θέλω να πω ότι η πίεση, η αφισβήτηση είναι ουσιαστικά τέτοια, σε τέτοιο βάθος που μας γυρίζει στο 19ο αιώνα. Το ίδιο ουσιαστικά καθεστώς ανισοτιμίας και απαξίωσης της εργαζόμενης γυναίκας και γενικά του εργαζόμενου βιώνει και η συναδέλφισά μας από την πυροτοβάθμια, η οποία αναγκάστηκε να διακόψει την κοίηση του ενός από τα τρέδιμα, και για όλα αυτά τα γεγονότα θα μιλήσουμε σήμερα. Βέβαια, κυρία Δουλγεράκη, να πω ότι πέρα από την τιμή στον αγώνα της γυναίκας διαχρονικά, που είναι αγώνα συνολικά και των δύο φύλων, να το πούμε αυτό, δεν αφορά μόνο τη γυναίκα, έτσι, είναι αγώνας του λαού απέναντι στην καταπιεστική πολιτική απαξίωσης του ενός φύλου, που στην πραγματικότητα σημαίνει καταπιεστική πολιτική απαξίωσης των εργατολαϊκών στρωμάτων, έτσι πρέπει να το δούμε. Πέρα από αυτό λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα είναι δυστυχώς μία μαύρη μέρα. Από την ίδρυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου από το 1833 μέχρι σήμερα δεν έχουμε δεχτεί τέτοια επίθεση. Το Πανεπιστήμιο στην πραγματικότητα, με απόφαση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με ευθύνη του Πυρακάκη, ουσιαστικά θέλουν με ένα πραξικοπηματικό τρόπο στη Βουλή να γίνει ιδιωτικό. Όλα τα υπόλοιπα είναι φιλοσικής για να συγκαλυφθεί η εισαγωγή ιδιωτικο-οικονομικών κριτηρίων και η απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Και βέβαια, να πούμε, κυρία Δουλγεράκη, ότι το άρθρο 16 του Συντάγματος ουσιαστικά ροκανίζεται, αμφισβητείται εμπράκτος, και αυτό είναι μέγα ζήτημα δημοκρατίας, ακόμα και για το αστικό σύστημα που ζούμε. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διαπράττει ολίσθημα, διαπράττει ένα συνταγματικό πολιτικό έγκλημα. Δεν μπορεί να παρακάμψει ένα βασικό άρθρο που είναι από τα θεμελιώδη της, του συντάγματος και του πολιτεύματος, και κατοχυρώνει το αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου, της Τριτοβάθμιας. Δεν πρόκειται μόνο για τα μέτρα, δεν αφορούν μόνο τις χωνεύσεις. Έτσι. Εδώ μιλάμε ουσιαστικά για ένα ξεδεμέλωμα της βασικότερης κατάκτησης. Τώρα, για ποια φιλολογία αναπτύσσεται σχετικά με το τι είναι μη κρατικό, τι είναι ιδιωτικό, νομίζω ότι πολύ αυτή η κυβέρνηση υποτιμά τη νοημοσύνη, τη γλώσσα μας, την αντίληψή μας. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη οξυδέρκεια να καταλάβουμε ότι το μη κρατικό στην πραγματικότητα είναι η ομανδίας για να συγκαλυφθεί η ιδιωτικοποίηση. Η κυβέρνηση λέει, χαρίζω το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, χαρίζω τον εργαστηριακό του εξοπλισμό στο κεφάλαιο που θα έρθει να αγοράσει. Και ποιοι θα έρθουν να αγοράσουν? Είδαμε κάποιες επιχειρήσεις από την Τουρκία, ακούσαμε κάποια κολέγια δεύτερης, τρίτης, τέταρτης κατηγορίας. Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι
για παραπλάνηση και συγκάλυψη του πραγματικού προβλήματος. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι υπόθεση μόνο σήμερα των φοιτητών. Είναι υπόθεση όλων των εργαζομένων, είναι υπόθεση του λαού να προασπιστεί όπως προασπίζεται την ελευθερία, την πολιτική, έτσι πρέπει να προασπιστεί και τη δημόσια παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Με αυτή την έννοια είμαστε όχι μόνο από το χώρο της αγωνιστικής παρέμβασης και της ΕΛΜΕ Ηρακλείου και της ΟΛΜΕ στο πλευρό των φοιτητών, αλλά είμαστε και θα είμαστε στον δρόμο μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν μπορεί να περάσει αυτό το πραξικόπημα που κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Και να σας πω, κυρία Δουλγεράκη, γιατί μιλάω πραξικόπημα. Η Βουλή, το Εθνικό Δίκαιο, έτσι κι αλλιώς, πρέπει να είναι κυρίαρχο. Η λογική της εξάρτησης στην πραγματικότητα που επιβάλλουν τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει το υπερεθνικό, δηλαδή το υπερελιστικό δίκαιο, θα πρέπει να είναι κυριαρχικό έναντι του εθνικού δικαίου, το οποίο βεβαίως δεν είναι λαϊκό. Μην έχουμε καμία αυταπάτη επ' αυτού. Αλλά δεν μπορεί να έρχεται μια διερευτήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λέει καταργώ το δημόσιο χαρακτήρα του ελληνικού πανεπιστημίου, που από τότε που υπάρχει ελληνικό κράτος είναι δημόσιο, γιατί έτσι αποφασίζουμε εμείς οι κυρίαρχοι του μονοπωλιακού κεφαλαίου της Ευρώπης. Με αυτή την έννοια δεν έχει κανένα δικαίωμα σήμερα ο Μητσοτάκης, ο Πυρακάκης και η κυβέρνηση να επικαλείται διερευτήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Σπαχή, σας ευχαριστώ ιδιαιτέρως. Καλημέρα σας. Καλημέρα.